Κατάλληλο τραγούδι για τη φωνή του Γιάννη που μπορεί να του δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Όσα ξενύχτια, λόγια μεγάλα πήγαν χαμένα. Χαμένα, στο. Πήγαν χαμένα. Το Όλοι μου λένε είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ και από αυτή τη μονομαχία θα το αγαπήσω ακόμη περισσότερο, γιατί μπορεί να αναδείξει τη φωνή μου και το ύφος μου. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω. Μην κάνεις το. Όλοι μου λένε. Μην το κάνεις εδώ. Όλοι μου λένε. Ναι, πιο. Πρέπει να είσαι. Ότι ρε παιδί μου, όλοι σου λένε. Καμιά φορά ξέρεις, το ζήτημα είναι να ακούμε και αυτά που τραγουδάνε. Πρέπει να ακούμε και τι λέει και ο στίχος. Τότε βγαίνει και το συνέστημα πιο εύκολα. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω. Έχει μια έκθεση αυτό το τραγούδι. Ξεκινάει από αρκετά χαμηλά και πάει και πολύ ψηλά. Έτσι, αυτό είναι. Βλέπεις, πρέπει να βγάλεις και το θυμό σου, πρέπει να βγάλεις και την τέτοιο ένταση που να βγάλεις εκεί στο ρεφρέν. Ο Γιάννης πρέπει να προσέξει αυτές τις λεπτομέρειες. Πιστεύω θα τα καταφέρει μια χαρά. Και αν θα το μελετήσεις και το πεις από την καρδιά σου και με το συνέστημα που πρέπει, δεν έχεις να φοβηθείς κανένα. Δεν αγχώνει με ποιον θα απαντήσει ο Χρήστος Μάστορας. Αυτό που με νοιάζει είναι η δική μου εμφάνιση να είναι αυτή που πρέπει, να είναι μια σωστή εμφάνιση. Να πάρω το ποσοστό που θα μου δώσει ο κόσμος και ό,τι θέλει ας γίνει. Καρδιάς μου οδηγός γίνε πάλι. Έχω λόγια να σου πω τόσες φορές πως αγαπώ. Πράξεις και δάκρυα χαθήκαν στη ζάλη. Τόσα ξενύχτια, λόγια μεγάλα πήγαν χαμένα. Όμως εγώ θα προσπαθήσω να βρω εσένα. Να προχωρήσω, να προσπεράσω. Μνήμες, στιγμές, όλα τα γες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω. Να προσπαθήσω να σε ξεπεράσω. Μνήμες, στιγμές, όλα τα γες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Πού ήσουν κοντά μου, πού ήσουν κοντά μου. Δεν θέλω να παραδεχτώ ότι πίσω δεν θες να γυρίσεις. Θέλες χρόνο να σκεφτείς μαζί μου αν θα ονειρευτείς. Ζωή γεμάτη στιγμές κι αναμνήσεις. Τόση αγάπη και υποσχέσεις στον αέρα. Μοναξιά μου, τώρα η καλύτερη παρέα. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω. Να προχωρήσω, να προσπεράσω. Μνήμες, στιγμές, όλα τα γες. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω. Να προσπαθήσω να σε ξεπεράσω. Έφυγες λες κι ήταν χτες. Πού ήσουν κοντά μου, πού ήσουν κοντά μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Δώστε ένα χειροκρότημα στο Γιάννη μας. 69% πήρε ο Γιάννης. Περίμενε λίγο παραπάνω.
Δεν είναι κακό, πες το, γιατί. Η αλήθεια είναι πως να περίμενα παραπάνω, αλλά και το κομμάτι έχει δυσκολίες, το ξέρω. Το άκουσα και το κατάλαβα κι εγώ. Μάλιστα. Αντώνη, τι λες? Κοίταξε, δεν έχει να κάνει δυσκολίες το κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι το είπες όπως πρέπει. Αν, τώρα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Αν πρέπει, αν έφυγε λίγο στα χαμηλά ή τα ψηλά σου, και στο κομμάτι όταν μπήκες ήσουν μια χαρά, εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ, το είπες με την ψυχή σου. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, και το 69 μπορεί να μην είναι μεγάλο νούμερο, είναι όμως ένα ερωτικό νούμερο, έτσι μπορείς να έχεις ένα, εντάξει, μες στο κέτσι. Και αν μη τι άλλο, θέλω να ξέρεις ένα πράγμα και το λέω για τον Γιώργο. Είναι και ο μοναδικός τραγουδιστής που έχει και ανταλλακτικό. Άμα γίνει κανένα μπέρδεμα, έχουν τον αδερφό του κατευθείαν αλλαγή. Είναι ο αδερφός του. Ο Δίδυμος. Έχει καλή φωνή και ο αδερφός. Ίδιος. Ίδια φωνή. Ίδιος. Πού το. Έλα, να το σώρισε, να το κοίτα. Μαζί του έκανε προπόνηση και στου δύο. Δεν ξέρω αν ήταν ποιο από του δύο τώρα ήταν. Εσεί, μήπω ήσασταν στην πρόβα. Μάλλον ο άλλο ήταν στην πρόβα. Και το άλλο στο live.